Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καρά Χουσέιν ονομάζομαι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Σας άκουσα με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και ήσασταν πάρα πολύ. Οι τοποθετήσεις σας ήταν πάρα πολύ σωστές και παρατήρησα πάρα πολλά στο που έχω σημειώσει όσο για το πώς μπορεί να ξεκινήσει. Εδώ το πάλι είναι το οικονομικό. Δηλαδή έχουμε το πρόβλημα το οικονομικό. Η οικονομική κρίση της Ελλάδος. Ο μιλητές μας αναφέρθηκαν στη μείωση του δημοσίου, στο δημόσιο τομέα. Άλλος ο μιλητής μας αναφέρθηκε για ομάδες παραγωγού συνεταιρισμός. Επίσης, ένας άλλος ο μιλητής μας αναφέρθηκε για τράπεζα, αναπτυξιακές τράπεζες. Επίσης, η μεγάλη δυσπιστία κράτος, πολίτη και πολίτη κράτος. Πάρα πολύ σωστά όλα, όλα πάρα πολύ σωστά. Δεν διευκρινίζω όμως κάπως το πώς θα ξεκινήσει αυτή η οικονομία στην Ελλάδα. Άμεσα. Δηλαδή άμεσα για σήμερα. Γιατί τώρα το ζητούμενο τώρα τα τελευταίες μέρες, το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, το βλέπουμε. Να γράφονται μαύρα γράμματα, όπως εχθές στο Σύνταγμα. Τι είναι αυτό που μας τραβάει και μας πήγε σε αυτή την κατάσταση. Να πω μερικά πράγματα και θα είναι ερώτησή μου. Χωρίς να λυθεί το φορολογικό ή και το ασφαλιστικό, μπορεί να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Η ερώτηση είναι σε όλους. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Τις προτάσεις που έχει τώρα η κυβέρνηση, κύριε Σαββίδη, δεν μιλάει για μείωση μισθών και συντάξεων, νομίζω. Μιλάει για μείωση συντάξεων. Δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς το βλέπουμε αυτό, δηλαδή, τώρα. Πόσο διαπιστώνουμε. Πόσο διαπιστώνουμε αυτό ότι μιλάει για συντάξεις, κύριε Σαββίδη. Η κυβέρνηση ή οι δανειστές, σε ποιους αναφέρεστε. Για την κυβέρνηση, δεν θέλει να τις μειώσει. Αλλά η πίεση που υφίσταται από τους δανειστές είναι να τις μειώσει. Ναι, από τους δανειστές και τους δανειστές, ναι, λέω, αλλά η κυβέρνηση της προάσης που έχει σήμερα τις προτάσεις δεν μιλάει για μείωση συντάξεων και δεν μιλάει, και μισθό. Πιστεύετε, για να ξεπεραστεί η πίεση και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, κύριε... Καρά Χουσέιν. Ναι. Θα επικρατήσει τη κυβέρνηση και όχι το δανειστό. Μακάρι να επικρατήσει τη κυβέρνηση. Αν επικρατήσει τη κυβέρνηση, ξεφεύγουμε από αυτή την πίεση και άρα ξεφεύγουμε από το αδίέξοδο. Αλλά όλα συντείνουν ότι θα επικρατήσει ότι στο τέλος θα κάνει πίσω. Επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματής και από αυτά που βλέπουμε εδώ και συμβαίνουν, τα οποία θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και είναι η μόνη τώρα αυτή η κυβέρνηση που τόλμησε. Να βάλει τέλος πάντων να κάνει κάτι ένα μαχαίρι, να πώς το πω σε όλα αυτά τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν και μας απασχολούν. Δηλαδή το ασφαλιστικό και το φορολογικό φυσικά μαζί πάνε σχεδόν αυτά. Το φορολογικό, νομίζω ότι εσείς ως επαγγελματίας το εισπράττετε και πιο άμεσα. Αυτό που πάνε να διαμορφώσει είναι χειρότερο. Είναι πολύ δύσκολο η φορολογική, από ό,τι λένε οι επιχειρηματίες με τους οποίους συνομιλώ εγώ. Δεν ξέρω, εμείς το βλέπουμε λίγο διαφορετικά και πιο σωστό με αυτά που ακούμε τουλάχιστον τώρα τελευταία. Τέλος πάντων, εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι δεν είναι το πρόβλημα το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αυτό θέλετε να δώσετε. Πιστεύω ότι οι παθογένειες ως κοινωνία έχουμε τεράστιες. Έχουμε τεράστιες. Αλλά η περαιτέρω μείωση των συντάξεων, των μεσαίων και των μικρών συντάξεων, όχι των μεγάλων. Και το φορολογικό νομοσχέδιο, έτσι όπως μου το περιγράφουν οι συνάδελφοί σας, ελεύθεροι επαγγελματίες, με τους οποίους μιλάω εγώ, είναι ουσιαστικά μια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Δεν βοηθάει στην ανάπτυξη ή στην λειτουργία της οικονομίας. Αντιθέτως, η κυβέρνηση μπορεί και να μην το θέλει, αλλά τους το επιβάλλουν οι δανειστές. Όταν λέω, ας πούμε, η κυβέρνηση αυτό που θα κάνει, εννοώ αυτό που θα της επιβληθεί να κάνει. Γιατί άμα την αφήνανε και ελεύθερη, μπορεί να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική που θα ήταν και προς όφελος
Αλλά με τι δυνατότητες θα το κάνει, δεν έχει χρήματα. Άρα θα αποδεχθεί την πολιτική των δανειστών. Ουσιαστικά σε αυτά που ζητάνε οι δανειστές αναφέρομαι. Ναι, γνωρίζετε όμως κύριε Σαββίδη ότι το ασφαλιστικό χρηματοδοτεί το ταμείο σου, το κράτος, το 90% του χρηματοδοτήματος. Έτσι, είναι. Και εγώ σας λέω ότι έτσι είναι που το λέτε. Είναι μεγάλο το ποσοστό που χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα λοιπόν, εάν γίνει, δηλαδή, αν μπορέσουν και περάσουν αυτές τις προτάσεις από την κυβέρνηση και περάσουν, πιστεύω ότι αυτό το 90% που είναι ένα τεράστιο ποσό, ότι θα πάει στην ανάπτυξη τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω που θα πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει αριθμητικά έχετε δίκιο και εσείς και η κυβέρνηση. Αλλά η πολιτική και οι κοινωνίες δεν είναι αριθμοί. Ξέρετε το ρητό που λέμε ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά η κοινωνία δυστυχεί. Προκειμένου να πετύχουμε τα αριθμητικά νούμερα, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Καταλάβατε. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε από το κράτος γύρω στο 12% του προϋπολογισμού στις συντάξεις. Και στην Ευρώπη είναι 12,5%. Είναι 2,5%. Φαντάζεστε από το 12 να πάμε στο 2,5% τι συντάξεις θα δίνει στον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Η λογική, ο ορθολογισμός ο ευρωπαϊκός λέει αφού γίνουμε εμείς 2,5, δώστε και εσείς 2,5. Αυτή η διαφορά, ξέρετε πόσο τεράστια είναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτοί δίνουν 2,5% από ένα ΑΕΠ, το οποίο παράγεται από ένα σύνολο οικονομικών, δραστηριοτήτων οικονομικών που στην Ελλάδα δεν συντρέχουν. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένα αδιέξοδο. Είναι το απόλυτο αδιέξοδο. Άρα χρειάζεται μια συνένεση. Γι' αυτό πρότεινα μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, για να υπάρχει μια κοινωνική συνένεση στα μέτρα που θα πάρει, να βρουν ένα μίνιμουμ και να ζητήσουν μια επαναδιαπραγμάτευση, διότι αυτή η πολιτική που επιβάλλουν οι δανειστές δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αν πάρει προς η οικονομία και αρχίσουν και έχει ο κόσμος δουλειές και τα λοιπά, ας γίνει και μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη λογική που λέτε. Μάλιστα.